Χειμωνιάτικο το σκηνικό. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, σχεδόν σε ολόκληρη την πρωτεύουσα επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην περιοχή του Αγίου Δομετίου πλημμυρίσαν δρόμοι, καταστήματα, ακόμη και σπίτια. Πλημμυρίσας. Πόσον ήταν το νερό? Πολύ μάλλον. Ένα μέτρο. Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια. Εξωφρενών καταστηματάρχες της περιοχής. Όπως μας λένε, οι καταστηματάρχες της περιοχής αναγκάστηκαν από μόνοι τους να ανοίξουν και να καθαρίσουν τα φρεάτια της περιοχής. Απότομη βροχή, επλημμυρίσαμε. Έκλεισε ο δρόμος όλος. Τηλεφωνούσαμε δημαρχείο και η απάντηση τους ήταν δεν είναι δουλειά δική μας. Τις χάρες. Τα φρεάτια, να καθαρίσουν τα φρεάτια, τα κλειστά τα φρεάτια. Όλα. Εβάλαμε μποδίνες εμείς οι καταστηματάρχες να ξεστουπώσουμε τους δρόμους. Δουλειά μας εμάς. Συχνά που γίνεται τούτο το φαινομένο. Κάθε φορά που βρέχει. Βροχή και χαλαζόπτωση είχαμε και στις ημιωρινές περιοχές Τρόοδους. Με την αστυνομία να εκδίδει ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τις περιοχές Κακοπετριάς και Βρύχου για περιορισμένη ορατότητα, προειδοποιώντας πως ενδεχομένως το οδόστρωμα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου να είναι ολισθηρό. Παρόμοιο σκηνικό στην περιοχή της Μακεδονίτισσας. Πίσω από την Βουλή των Αντιπροσώπων έφτασε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική κλήθηκε να σπεύσει σε αρκετά περιστατικά για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας σε πολίτες. Σπάνιο γεγονός για τον μήνα Μάιο, λέει ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτά τα συστήματα λοιπόν, τα οποία δεν είναι μόνο από θερμική αστάθεια, από συστήματα δηλαδή τα οποία δημιουργούνται και δίνουν τοπικές βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες, είναι πολύ σπάνιο να τα έχουμε τον Μάιο. Το άστατο σκηνικό φαίνεται πως θα κρατήσει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.